Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σας λένε? Νίκος Εμιζίδης, με καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Θεονίκ. Κύριε Νίκο, τι είναι αυτό ακριβώς που κάνετε εδώ? Απλώς προσπαθώ να αφήσω το καλλιτεχνικό μου αποτύπωμα μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Αφήνοντας τα σημάδια, κάποια σημάδια στην καλλιτεχνική μου πορεία. Και... Γιατί επιλέξατε αυτή την περιοχή, εδώ την Μεθόνη? Γιατί είμαι από εδώ, την περιοχή αυτή, και έχω τα βιώματα εδώ σε αυτή την παραλία. Και άλλωστε είναι, μου αρέσει εδώ ο χώρος. Με δική μου θέληση προσπάθησα, ας πούμε, να πρωτοβουλία να κάνω όλο αυτό. Τώρα δεν ξέρω, ο κόσμος θα το κρίνει. Πόσο καιρό είναι που έχετε ξεκινήσει? Εδώ ξεκίνησα αυτό από πέρσι, καλοκαίρι. Ένα χρόνο σχεδόν. Καλοκαίρι με διακοπή, μετά το χειμώνα διακοπή, τώρα το μόνο το καλοκαιρινό μήνα. Πέρσι για ένα μήνα, τώρα ας πούμε. Και έπεται συνέχεια κάπου αλλού. Έτσι, ένας λαϊκός καλλιτέχνης, ζωγράφος, πρέπει να συνεχίζει το έργο μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Γιατί έχουν μείνει ελάχιστοι λαϊκοί ζωγράφοι. Είναι ένας τρόπος να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο διάφορα αποθυμένα από... και νομίζω ότι με εκφράζει καλύτερα. Η θεματολογία η οποία ζωγραφίζεται, τι αναπαριστά? Είναι θέματα απλά, ας πούμε, την καθημερινή ζωή, καλοκαίρι, χειμώνα, γενικώς ό,τι με αφορά άμεσα, κοινωνικά θέματα και διάφορα, είναι μίξη διάφορων θεμάτων. Η έμπνευση έρχεται εκείνη τη στιγμή, την ώρα που είστε σε ένα θέμα και μεταπηδάτε στο επόμενο? Ναι. Τη μια μέρα που τελειώνω, σκέφτομαι τη ίδια μέρα τι θα κάνω το επόμενο. Πόσα μέτρα περίπου μπορείτε τη μέρα να βγάλετε, με αυτό το ρυθμό, έτσι το χαλαρό πιστεύω? Ένα κομμάτι ας πούμε βγάζω, κάνα 2 ώρες που έρχομαι, ας πούμε, μετά πάω για μπάνιο και γυρίζω μετά. Και συνδυάζονται το σχέδιο με τη γραφή, με τη λογοτεχνία, που νομίζω ότι αυτά τα δύο παντρεύονται ωραία, τα δυο τους, γιατί μόνος ο λόγος ή μόνο το έργο δεν μπορεί να εκφράσει απόλυτα τον καλλιτέχνη. Και ο χρόνος θα το δείξει αν με δικαιώσει. Πάντως εγώ θα συνεχίσω όσο κρατάνε οι δυνάμεις μου. Υπάρχει κάποια βοήθεια ή χρειάζεται κάποια στήριξη ούτως ώστε έστω για τα χρώματα ή για οτιδήποτε άλλο για να γίνει πιο γρήγορα και πιο, να φέρουμε πιο καλό αποτέλεσμα? Να το έχω γράψει παρακάτω, ζητείται χορηγός, μπράβο, στην ιδιατά υπερβατική μου τρέλα, γιατί χρειάζεται πολύ τρέλα, θα με το κάνει αυτό. Ένας νορμάλ ζωγράφος δεν θα το κάνει αυτό ποτέ, θα το νομίσω. Χρειάζεται, εκτός από την υπομονή, κάποια υπέρβαση να κάνεις τον εαυτό σου για να το κάνεις έτσι, χωρίς να σου πει κανείς, από μόνος σου, με δική σου ιδέα και πρωτοβουλία, τη δική μου πρωτοβουλία. Δεν με βοηθάει κανείς ούτε στα χρώματα, όλα από μόνος θα κάνω. Ζητήσατε βοήθεια για... Άσκοπο. Περιμένετε, μήπως κάποιος συγκινηθεί? Ζήτησα από τον Δήμαρχο, τίποτα, καμία απάντηση. Ίσως αργότερα κάποια στιγμή. Γιατί είναι το έργο σε εξέλιξη, θα μου πείτε, ένας χρόνος, είναι αρκετός καιρός. Ναι, τώρα
Εντάξει, δεν περιμένω και πολλά. Εγώ στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις για να αφήσω, γιατί νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης όταν δεν αφήσει κάποιο έργο νιώθει, ας πούμε, να περνάει ο χρόνος έτσι ανούσια και άδοξα. Εγώ με αυτό το που κάνω τώρα, 3 χρόνια, νομίζω ότι αρχίζει να με καλύπτει στο κενό αυτό. Τα χρώματα αυτά πόσα χρόνια θα αντέξουν στο χρόνο? Όλα λιώνονται μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Ευελπιστώ να κρατήσω κάπως, άλλωστε θα τα διορθώνω σε λίγο όταν υπάρχει καμιά ζημιά. Το μόνο φοβάμαι είναι την παρέμβαση του ανθρώπου, μην το χαλάσει. Η φύση δεν με πειράζει. Να μην έρθει κάποιος και χαλάσει, κάποιος τρελώσει, θα μου τσουρώσει ή γράψει πάνω γράφει και αυτά. Αυτό φοβάμαι. Την παρέμβαση του ανθρώπου, την παρέμβαση της φύσης δεν τη φοβάμαι καθόλου. Παρουσιάστηκε κάποιο τέτοιο περιστατικό σε όλα αυτά που έχετε ζωγραφίσει? Ευτυχώς. Δεν ξέρω και ακριβώς ποια είναι η σωστή ορολογία, να το πούμε ζωγραφική, τι είναι ακριβώς αυτό? Τι θα τέριαζε? Αυτό θα λέγεται, ας πούμε, art street, δηλαδή τέχνη στο δρόμο, του δρόμου. Αυτή είναι η ονομασία η ναι. πιο γνωστή και ναι. ταιριάζει. Μοιάζει, ας πούμε, με το graffiti που κάνουν οι νέοι. Μόνο από εδώ χρησιμοποιώ, αντί για σπρέι, πινέλα και χρώματα πλαστικά. Για τα χρώματα θα μας πείτε κάτι? Ναι, είναι πλαστικά χρώματα, σαν το εμπορείο, τα φθηνά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή? Όχι, όχι, τίποτα. Τα φθηνά χρώματα του εμπορείου, τα πιο φθηνά. Τα πλαστικά, τα οποία μπορείς να ζωγραφείς πάνω σε τοίχο. Και... εντάξει. Μέχρι εδώ πάμε καλά και έπεται συνέχεια. Άλλωστε έχω κάνει και τις πέτρες, έχω ζωγραφίσει πάντα. Εγώ νομίζω ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να έχει όρια, ας πούμε, κάπου να μπορεί όπου και να το εμπνεύσει, πρέπει να κάνει είτε σε όλο το περιβάλλον. Εδώ υπάρχει κάποιος νόμος που λέει, ας πούμε, ότι μπορεί να σου κάνει μήνες για μόλις του περιβάλλοντες. Το οποίο έχει γίνει και στις Χαλκιδικές. Κινδυνεύεται για κάτι δηλαδή, με αυτό που κάνετε, χωρίς την σχετική άδεια, αν υπάρχει κάποια αρχή που εκδίδονται άδειες? Που το κάνεις χωρίς άδεια, μπορεί, ας πούμε, να σου κάνει κάποιες μήνες για μόλις του περιβάλλοντες. Το έχει γίνει στη Χαλκιδική με ένα γλύπτη, πέρσι το καλοκαίρι. Υπάρχουν κυρώσεις? Πέφτει κάποιο πρόστιμο, εάν, όπως έγινε στο γλύπτη αυτό με 700 ευρώ, ο οποίος αναγκάστηκε να το χαλάσει. Εδώ ο νόμος πρέπει να διευκρινίσει ότι μόλις η περιβάλλοντος δεν είναι η τέχνη, είναι να πετά σκουπίδια και αυτά. Πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, στην Ελλάδα, τη χώρα, ας πούμε, που παρήγει, ας πούμε, το φως, την τέχνη, τα γράμματα, τις τέχνες, να μην υπάρχει ένας νόμος που να διευκρινίζει ποια είναι μόλις ο περιβάλλοντος και τι δεν είναι μόλις ο περιβάλλοντος η τέχνη μέσα στο περιβάλλον. Θα θέλετε να μας πείτε 2 λόγια για σας? Εγώ... να σας γνωρίσει ο κόσμος. Ναι. Εγώ έφυγα εδώ από το χωριό 23 χρόνια για να ακολουθήσω τα δικά μου βήματα, ας πούμε, όπως κάνω το διάφορα επαγγέλματα και ναυτικός, μετά ζωγράφος, Σαντορίνη, κάτω στα νησιά. Και γύρισα εδώ το 2000. Εδώ, δουλεύοντας λίγο, ας πούμε, επαγγελματικά με μαγαζιά αυτά, τώρα δεν υπάρχει τίποτα, τώρα είναι καθαρό χόμπι. Και μόνο αυτό. Έχετε ταξιδέψει εξωτερικό? Έχω κάνει πολλά ταξίδια έξω για να, έτσι, ας πούμε, έχει ανοίξει το μυαλό και μπορώ να σκέφτομαι πιο ανοιχτά τους άλλους. Και πάντα, ας πούμε, σκέφτομαι αυτό, το οποίο, ας πούμε, με προβληματίζει, να το φέρω, να το γράψω, ας πούμε, εδώ και στο Facebook και παντού.
Έχει γίνει κάποια προβολή για αυτό που συμβαίνει εδώ στην Μεθόνη? Είναι κάτι ξεχωριστό, να, νομίζω, όχι τόσο συνηθισμένο. Ένας άνθρωπος με δική του πρωτοβουλία να αναλάβει, γιατί είναι και το κόστος, αλλά είναι και ο χρόνος. Το κόστος ούτε με πειράζει, ας πούμε, ούτε υπομονή, και υπομονή, ας πούμε, δεν χρειάζεται, σου είπα, αυτή είναι η υπερβατική τρελά να το κάνεις αυτό μέσα στο χώρο, ας πούμε. Και είχε έρθει, ας πούμε, μια φορά μόνο το κανάλι 100 TV και με είχε τραβήξει ένα βίντεο τον Απρίλιο, εκτός από ορισμένους που τραβάνε κάτι βίντεο. Που νομίζω ότι οι λαϊκοί καλλιτέχνες πρέπει να προβάλλονται περισσότερο, γιατί δεν υπάρχουν, έχουν πεθάνει όλοι, ας πούμε. Κάτι τελευταίο έχουν μείνει και θα έπρεπε περισσότερο να δικαιωθούν. Εν ζωή. Εν ζωή, για να μπορούν να χαρούν, ας πούμε, λίγοι από τη δόξα τους. Σημαντικό αυτό, να χαρούν λίγο από τη δόξα τους. Ναι. Να πάρουν κουράγιο, να πάρουν δύναμη. Μα ναι. Η αναγνώριση πάντα είναι κινητήριος δύναμη κάποιες φορές για έναν άνθρωπο που προσπαθεί. Η δικαίωση αυτή, γιατί κοίταξε να δεις ότι έχω κάνει εκθέσεις ζωγραφικής, δεν έχω δικαιωθεί, γιατί δεν έχω πουλήσει έργα, δεν μπορούσα να... Ενώ έτσι, ας πούμε, αυτό δικαιώνομαι περισσότερο, γιατί δεν βλέπει πολλοίς κόσμος. Και με αρκεί, ας πούμε, που τα... μου λένε, ας πούμε, ευχαριστώ για το... που μορφαίνεις, ας πούμε, τον κόσμο, το χώρο. Άλλωστε, αυτό είναι το ιδανικό μου από εδώ και πέρα, δεν έχω τίποτα άλλο πιο ιδανικό. Να κάνω αυτό, ας πούμε, που μου αρέσει και με εκφράζει. Ελεύθερος, χωρίς να με περιορίζει κάποιος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μην υπάρχουν άτομα που να σε σταματήσουν αυτό, ας πούμε, που θέλεις να κάνεις, τις εκφράζει. Έχεις κάποια ανησυχία ότι μπορεί να σε εμποδίσουν σε αυτό που είναι σε εξέλιξη? Γιατί ο τρόπος που μιλάς δείχνει κάτι ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Και είναι κάτι που θα σε απογοητεύσει, πιστεύω, και θα τραβηχτείς, θα αποτραβηχτείς, θα απομακρυνθείς από τέτοιες δραστηριότητες. Ευτυχώς εδώ ο πρόεδρος του χωριού Μεθόνια, ας πούμε, είναι και αυτός φιλότεχνος. Και αυτό επηρεάζει πολύ, για τον πρόεδρο εξαρτάται περισσότερο, για αν είναι φιλότεχνος ή όχι, ας πούμε. Τώρα, ελπίζω, ας πούμε, να μην έχω, ας πούμε, άλλα εμπόδια σε αυτό το έργο, γιατί είναι μεγάλο, ας πούμε, και μέσα στο χωριό έχω κάνει πολύ έργο εκεί. Την ώρα που αποφασίζετε, σκέφτεστε για το επόμενο θέμα που θα συνεχίσει αυτό το έργο, αν κάποιος, για οποιοδήποτε λόγο, σας δώσει μία γνώμη, μία συμβουλή, ζητήσει κάτι, θα μπορέσει να παντρευτεί, να έχει μία συνέχεια? Για ο καλλιτέχνης, αυτό που έχει στο μυαλό του, δύσκολα μπορεί ένας τρίτος να μπει σε αυτή τη φιλοσοφία. Εγώ έχω πιο παρακάτω γράφω, ας πούμε, το ονομάζω αυτό το τρόπο, την ανοιχτή έκθεση ιδεών. Και ζητώ, ας πούμε, μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Και ζητώ, ας πούμε, όποιος θέλει να έχει συμμετοχή σε αυτό, με κανένα πείμα, ό,τι θέλει, ας πούμε, μια ιδέα. Αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό αυτό? Δηλαδή, εγώ εντελώς τυχαία σταμάτησα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και η συνομιλία μας είναι ιδιαίτερη, σημαντική. Μήπως ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η ευαισθησία, ότι εδώ κάθεται στο Σκαμνί ένας καλλιτέχνης ο οποίος θέλει τη συμμετοχή του κόσμου, θέλει κάποιο αυτοκίνητο να σταματήσει, να το ρωτήσει κάτι, να του πει κάτι? Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ενώ μπορεί κάποιος να πει, αυτός ο άνθρωπος μήπως θέλει την ησυχία του, έτσι κειμένος που είναι εκεί να τον καθυστερώ. Υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις, πιστεύω. Αυτές οι περιπτώσεις θα πιστεύω είναι λίγες. Γενικώς αυτό που έχω
διαπιστώσει. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται σε πράγματα τέτοια, περί τέχνης, αυτά, περνάει αδιάφορα. Δεν νιώθει. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή της υποκουλτούρας. Το μόνο που τον νοιάζει το σύγχρονο άνθρωπο είναι τι θα φάει και θα πει, πώς θα καλοπεράσει, να πάει σε καμιά συναυλία του στυλ Παπακοσταντίνου και όπου πάει τον μπούγιο. Γιατί είπατε σύγχρονος άνθρωπος? Εννοώ, ας πούμε, τον νέο Έλληνα, ας πούμε, της εποχής αυτής. Του διαδικτύου. Το μέσο άνθρωπο Έλληνα, την πλειοψηφία. Άμα σταματήσουμε έναν περαστικό με το αυτοκίνητο και του ρωτήσουμε 2-3 πράγματα, τι πιστεύεις ότι θα είναι η στάση του, η θέση του, η γνώμη του? Έχεις σκεφτεί να κάνεις και αυτό, σαν καλλιτέχνη? Να μπεις στη διαδικασία δηλαδή, να ενοχλήσεις, να γαργαλέψεις κάποιον? Μα κοίταξε, είναι το, φαϊνές ηλίου, ας πούμε, φαϊνότερο ηλίου, ότι ενώ έχουν, ας πούμε, την περιέργεια να αυτό, ίσως κοντοστέκονται λίγο, ας πούμε, να ρίξουν μια ματιά με το αυτοκίνητο, ούτε να σταματήσουν κάτω, να σταματήσουν να το περιεργαστούν. Μια γρήγορη ματιά με το αυτοκίνητο, ας πούμε, περιέργεια αυτό, και μετά, ενώ πιστεύω ότι αν προσέξουν, έχει μεγάλο νόημα και βαθύ νόηματα τα, αυτά που γράφω, γιατί είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή και από την εμπειρία μου τόσα χρόνια ζωής, 67 χρόνια ζωής, βιώματα και από τα λάθη μου και από όλα. Υπάρχει μεγάλη εμβάθυνση σε αυτά που γράφω, πολύ φιλοσοφημένα, με λένε άλλοι φιλόσοφο, θεόφιλο και όλα αυτά τα ωραία. Νομίζω ότι ο άνθρωπος έτσι γεννιέται και εξελίσσεται στην πορεία, ας πούμε, ούτε φτάσει στο τέλος της καριέρας. Αυτό μπορούμε να το κοιτάξουμε και επαγγελματικά, ότι θα μπορέσουν να έρθουν κάποιες προτάσεις, ούτως ώστε... Ναι, με ενδιαφέρει, ας πούμε, περισσότερο publicity, τη δημοσιότητα, για να με θαρρύνει και αυτό, να με δώσει περισσότερο δύναμη, ας πούμε, να συνεχίσω αυτό ή το έργο αυτό, που πιστεύω ότι θα ωφελήσει το κοινό σύνολο και και την κοινωνία, ας πούμε, για να δουν και νεότερες γενιές να πάρουν ερέθισμα να συνεχίσουν γι' αυτό και αυτοί, ας πούμε, πάνω στο θέμα αυτό. Το θεωρώ, ας πούμε, σαν λειτουργήμα πνευματικό και ότι έτσι πρέπει να γίνεται, και θα ήταν καλό να το συνέχιζαν και αυτό και άλλοι ζωγράφοι, να βγουν από το ατελείο έξω, να πάψουν να ζωγραφείς μόνο για τον εαυτό τους. Αυτό λέγεται ναρκισισμός. Να βγουν έξω, να ζωγραφίσουν τις πέτρες παντού. Να, εδώ πέρα έχω ζωγραφίσει ένα σωρό πέτρες. Και λέω σε άλλους, ζωγράφεις μια πέτρα μπορείς, δεν ζωγραφείς κανείς καμία. Ενώ είναι πολλοί ζωγράφοι. Να ζωγραφίσει μια πέτρα, να γράψει την υπογραφή του, ότι να έχω καφίσει. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία, ας πούμε, των καλλιτέχνων εδώ. Να θυμηθούμε λίγο τη δική σας υπογραφή. Ναι. Εγώ λέγομαι Νίκος Εμιζίδης, γεννηθής 1949, κάτω Νευροκόπη Δράμας, μετικών εδώ στο Νέα Γαθούπολη, 1956, από γονείς αγρότες αγράμματος. Και αυτά, από μικρός μου άρεσε η τέχνη, ας πούμε, τα γράφω. Να μιλήσουμε λίγο για το συγκεκριμένο έργο. Ναι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τελείωμα, στην αρχή ενός έργου. Τι ακριβώς? Εδώ είναι προς το τέλος. Η ενότητα εδώ τελειώνει. Γιατί είναι και από εδώ. Αυτό έχει να, η απόσταση έχει να κάνει με το τι θα φορέσει ή ανάλογα με το τοίχο που έχουμε μπροστά μας? Προσπαθούμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι να βάλουμε το θέμα μας. Ναι. Άλλωστε υπάρχει ένα κομμάτι κενό ακόμη και εκείνο θα το κάνω μετά. Ναι. Και στο βάθος μέσα. Εδώ δηλαδή έγινε η πρώτη κίνηση και ο τοίχος έγινε λευκός, ήταν μπλε, τι ακριβώς? Ήταν μπετόν, ναι. Το έβαψα άσπρο. Ναι.
Βάφεται όλο άσπρο το κομμάτι. Για να ζωγραφίσεις κάπου σε ένα τοίχο πρέπει να το βάψεις άσπρο. Δηλαδή το άσπρο δεν είναι χρώμα, είναι ουδέτερο χρώμα. Το οποίο πάνω στο άσπρο πρέπει να βάφεις άλλα χρώματα. Ναι. Ο κόσμος δεν νομίζει ότι το άσπρο είναι χρώμα. Δεν είναι χρώμα. Είναι ουδέτερο χρώμα όπως και το μαύρο. Βάφεις άσπρο, βασικός όρος. Και πάνω στο άσπρο θα βάφεις τα χρώματα. Αλλιώς δεν πιάνουν. Ωραία. Ξεκινήσαμε από πού. Αυτό έγινε σήμερα, αυτό το κομμάτι. Πού είμαστε τώρα. Το κάνω τώρα. Αυτό άρχισα τώρα. Το οποίο τι λίγο, είναι, τι ακριβώς. Θα κάνω ένα μέτωπο πουλί της ειρήνης. Που θα κρατάει ένα κλάδο ηλιάς εδώ. Το περιστέρι. Θα κρατάει στη μύτη ένα κομμάτι κλαδί ελιάς. Το οποίο είναι μέχρι εκεί που είναι το χέρι σας. Από εκεί και εδώ. Εδώ είναι το πουλί. Ναι. Μέχρι εδώ τελειώνει. Εδώ τι έχουμε. Εδώ θα πει, ας πούμε, την προσωπογραφία δικιά μου. Εδώ. Εδώ. Δηλαδή, το κομμάτι. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Mm. Εδώ κάπου τελειώνει αυτό που έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω σε τι απόσταση από εδώ. Η αφετηρία είναι, πιστεύω, από μέσα είναι από... Εδώ τελειώνει ο Τιχάκη, αρχίζει με τον Στέλιο Καζατζίδη. Ναι. Το μνημείο του. Και προχωράει, ας πούμε, όλο εδώ μέχρι τους κύκνους και κάτω. Θα προχωρήσουμε κι άλλο. Όχι, εδώ. Δείξτε μου εδώ, λίγο. Τελειώνει εδώ, γιατί εδώ πέρα δεν μπορείς να ζωγραφίσεις, ναι. Είναι τα πλακάκια. Καταλάβεις, δεν είναι μπετόν. Και προχωράμε εδώ πέρα, αυτά τα έργα, τα υπόλοιπα που κάνα πέρσι. Θα να δεις εδώ κάτι. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα το έχω γράψει. Εδώ, έχει πολύ νόημα εδώ. Μπείτε μπροστά να μας πείτε για το έργο λίγο αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, λέω εδώ πέρα για το κύκνο, συμβολίζω, ας πούμε, ότι είμαι εγώ, ας πούμε. Λέω, ο σαν του κύκνου τα φτερά, φύγε από εδώ, φύγε. Και τα δικά μου χέρια, απλωμένα, για να σε αγκαλιάσω, κόσμε με τα φτερά της τέχνης και των λέξεων. Με αυτό τι θέλετε να πείτε, τι θέλετε να δείξετε. Λέω, σαν του κύκνου τα φτερά, απλώνω τα δικά μου χέρια για να σε αγκαλιάσω, κόσμε, με τα φτερά της τέχνης και των λέξεων. Πάμε και στο επόμενο λίγο. Εδώ για ένα παράδειγμα. Έχουνε κάποια συγγένεια, κάποια σχέση μεταξύ τους τα δύο τέρα. Είναι το κάθε ένα μια ξεχωριστή έννοια. Αλληλέδα ήταν μεταξύ τους πάντα. Το είναι πέρσι, έχει αλλοιωθεί λίγο. Αλλά διορθώνεται, δεν είναι... Υπάρχει και κάτι άλλο να μας δείξετε εδώ στο χώρο. Έχει μια ματιά περιοπτική εδώ, όπως φαίνεται έτσι.
στοχεύετε τις μπογιές. Άιντε! Πες μας έριξε, δεν ήρθε. Ναι, από μετά. Άρα, πάμε. Καλλιτέχνη. Γεια σας. Γεια σας, το τραβήσε τον καλλιτέχνη. Να σας πω, εγώ έχω φέτος το καλοκαίρι που το γνώρισα. Είναι πολύ δυνατός. Ήσυχος κύριος, καλό παιδί, καλό. Δεν είναι παλιός φίλος, είναι γνωριμία. Εγώ αυτός ερχόταν στο γυμνάσιο του Αιγινίου και φοιτούσε. Εγώ το γνώρισα πέρυσι. Αν και είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, είναι 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, έχω 2 χρόνια που το γνώρισα. Κάθε απόγευμα μετά τις 7, 7.30, 8 κάνουμε μπάνιο εδώ στο λιμανάκι παρεούλα. Καλό παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια. Γεια σας.